Πέθανε ανήμερα τα ξημερώματα του Πάσχα σε ηλικία 74 χρονών ο γνωστός σκητσογράφος Βαγγέλης Παυλίδης, ιδιαίτερα γνωστός στο αναγνωστικό κοινό από την πολύχρονη συνεργασία του με την εφημερίδα Βήμα και άλλες αθηναϊκές εφημερίδες. Στο αυτοβιογραφικό σημείωμα που υπάρχει στο προσωπικό του blog, οι βασικοί σταθμοί της ζωής του Βαγγέλη Παυλίδη περιγράφονται ως εξής. Το ταλέντο του στην ιχνογραφία, που τόσο νωρίς έγινε φανερό σε άμεσο συνδυασμό με τις άλλες ιδιότητες της προσωπικότητάς του, το επιφύλαξε όχι μόνο επένους, αλλά και μπόλικες σφαλιάρες. Μέχρι σήμερα η ιστορία δεν έχει καταγράψει δάσκαλο που του αρέσει να τον γελιογραφούν οι μαθητές του, σε μαυροπίνακα μάλιστα ή χαρτί. Ήταν όμως τα ίδια αυτά χαρακτηριστικά που αργότερα όθησαν τον Ευάγγελο Παυλίδη να γίνει ο σκητσογράφος Βαγγέλης Παυλίδης. Να υπηρετήσει δηλαδή την πιο ασεβή και αθάδη από τις τέχνες που στο στόχαστρό της έχει πάντα την εξουσία, την κάθε εξουσία. Το 1971, στην καρδιά της χουντικής κυριαρχίας, έχοντας βρει στην πολιτική της απαντήσεις στα ερωτήματα που τον απασχολούσαν τις ημέρες του χιτισμού, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του σκητσογράφου από την αθλητική ομάδα και αμέσως μετά από το Βήμα. Από τότε έχει συνεργαστεί με την ελευθεροτυπία τις 24 ώρες και από το 1989 μέχρι και το 2010 πάλι με το Βήμα. Συνεργάστηκε ακόμα και με τον Ταχυδρόμο, τη Θεσσαλονίκη, τις 24 ώρες και την Εξόρμηση. Από το 1983 έχει στραφεί και προς την εικονογράφηση παιδικών και ιός βιβλίων. Στη συνεργασία με τον τότε τετραετή γιο του Σάβα έγραψε και εικονογράφησε τις ιστορίες του Φάρου. Το 1987 το 1999 εκδόθηκε το βιβλίο του «Ρόδος» 1309-1522, μια ιστορία. Έχουν εκδοθεί 4 άλμπουμ με σκίτσα του. Ατομικά έχει εκθέσει στο Όσλο το 1978, στο Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο Ώρα στην Αθήνα το 1987, στο Μουσείο των Υποτών του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη στο Λονδίνο το 1999, στο Ρόζας της Ισπανίας το 2000, στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης στη Ρόδο το 2012 και σε διάφορες άλλες πόλεις της Ελλάδας. Το 1976, σε σχετική έρευνα του Μουσείου του Χιούμορ και της Σάτυρας του Καμπρορό, στην οποία πήραν μέρος 846 σκητσογράφοι, καθώς και εφημερίδες από 78 χώρες, αναδείχθηκε ανάμεσα στους 100 καλύτερους σύγχρονους σκητσογράφους. Το 1990 επιλέχθηκε μαζί με άλλους 49 σκητσογράφους για την έκθεση καρικατούρ στο Μουσείο του Ανόβερου. Προσκαλεσμένος τιμητικά, εξέθεσε εκτός συναγωνισμού το 1987 στην 8η Μπιενάλε του Καμπρορό το 1992 στο Σαντ Έστεβε της Γαλλίας και το 1994 στο Ρούτχουμ της Ιρλανδίας το 2008 στην έκθεση Ανατολή Συναντά τη Δύση στο Καμπρορό επίσης και το 2010 στη Λισαβόνα. Ήταν μέλος της Κριτικής Επιτροπής στα Σκόπια το 1983, στην Κωνσταντινούπολη το 1993 επίσης και στη Ρόδο το 2002, 2004, 2006. Ήταν πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής στην έκθεση TV και πολιτισμός Αθήνα 2008. Έργα του υπάρχουν στο Μουσείο του Χιούμορ και της Σάτυρας του Καμπρορό στην πινακοθήκη Samlung Karikaturen στο Μπάισελ της Ελβετίας και επίσης σε Μουσείο του Ανόβερου, στο Μουσείο Ελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου και σε ιδιωτικές συλλογές. Το 1994 αναγράφηκε στο τιμητικό πίνακα για την εικονογράφηση της Διεθνούς Επιτροπής Βιβλίων για την Νεότητα και βρεβεύτηκε στη Σεβίλη της Ισπανίας. Το 2002 το βιβλίο του «Ρόδος» 1309-1522, μια ιστορία τιμήθηκε από το Κάλσοπ στο Διεθνές Κέντρο για την Διάσωση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς. Το 2010, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, η Διεθνής Έκθεση Κόμικ και Γελιογραφίας Αμαντόρα της Λισαβόνας τον τίμησε ως εκπρόσωπο της αρχαιότερης δημοκρατίας στον κόσμο. Το 2012 το Μουσείο Ελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου τον τίμησε για την διεθνή καλλιτεχνική του προσφορά, ενώ ήταν ιδρυτικό μέλος της Λέσχης Ελλήνων Γελιογράφων, μέλος της ΕΣΥΕΑ, του Επιμελητηρίου Οικαστικών Τεχνών Ελλάδας και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οργανώσεων Γελιογράφων.